Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Νίκο Μίχο, είναι εκπαιδευτικός γραμματέας του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Μαριούπολης, ο οποίος γύρισε την καλησπέρα μας 16 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Γυρίσατε, επιστρέψατε. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πραγματικά γυρίσαμε τα φιλιά μας στην όμορφη Κρήτη. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι να πάω στη Μαριούπολη ήμουν δάσκαλος εκεί, ήμουν στο Δημοτικό Σχολείο Βουτών. Πραγματικά, εμείς επιστρέψαμε τελευταία στιγμή, μία εβδομάδα πριν να ξεσπάσουν τα γεγονότα, με συντεταγμένες κινήσεις, αφού πήραμε εντολή από το Υπουργείο Παιδείας. Α, εντολή λοιπόν, επιστρέψτε. Ήταν εντολή, γι' αυτό το λόγο, για την πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη και ευνίδια και καθοριστική μάλλον παρέμβαση. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας, την Υπουργό την κυρία Κεραμέως και την Υφυπουργό την κυρία Ζέτα Μακρύ. Μάλιστα. Η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί την ημέρα που φύγατε, τις τελευταίες μέρες, ποια ήταν, τι επικρατούσε? Λοιπόν, θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Εγώ έχω και την τύχη να είμαι γραμματέας του Συντονιστικού Γραφείου, το οποίο εδρεύει μέσα στο προξενείο, το ελληνικό προξενείο της Μαριούπολης. Έχουμε την εποπτεία των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας και φυσικά λόγω αυτής της θέσης είχα την ευκαιρία να έχω πρόσβαση σε πληροφορίες. Ταυτόχρονα είχα και την τύχη και την τιμή να είμαι σε ένα από τα δύο σχολεία, τα οποία βρίσκονταν και βρίσκονται πιο κοντά στην πλέον εμπόλεμη ζώνη, τότε τη χαρακτηρίζαμε την γκρίζα ζώνη, τα οποία και τα δύο πλέον έχουν πληγεί από την λέλαπα, τη ρωσική λέλαπα, η οποία επελάβει. Η κατάσταση, είχαμε πληροφορίες ήδη από το Δεκέμβριο ότι καταρχάς εκ προημίου πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι εγώ εκεί υπήρχε αυτή η κατάσταση όπως υπήρχε από το 2014. Δηλαδή στα σύνορα των αυτονομιστικών περιοχών του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ υπήρχαν από τη μία πλευρά ουκρανικά στρατεύματα στα σύνορα των περιοχών και από την άλλη αυτονομιστές και μάλιστα τις πρώτες ημέρες όταν είχα πάει σκεφτόμουν να ρωτιόμουν αν πέφτουν βεγγαλικά. Ακούγαμε κάθε βράδυ πυροβολισμούς, οι οποίοι είχαν να κάνουν με ασκήσεις βέβαια, ασκήσεις γοήτρου για επιβολή του γοήτρου της μίας απέναντι στην άλλη πλευρά. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα πριν να φύγουμε υπήρχε πραγματικά μια μεγάλη συσσόρευση δυνάμεων. Παίρναμε καθημερινά πληροφορίες στο ελληνικό προξενείο ότι συνέρεαν τα τάγκς και το στρατιωτικό υλικό και οι στρατιώτες από τη μια και την άλλη πλευρά. Παρόλο που μέσα στη Μαριούπολη, εγώ είμαι κατοικώ στη Μαριούπολη, την αγαπημένη μας πόλη, που μεγάλη στεναχώρια και με βάρος ψυχής τη βλέπουμε να καταστρέφεται, παρόλο που στη Μαριούπολη όλα κυλούσαν φυσιολογικά, μέχρι και μια μέρα πριν να ξεσπάσει. Δηλαδή, οι άνθρωποι πήγαιναν κανονικά στις δουλειές τους, τα προϊόντα άφθονα στα σούπερ μάρκετ, τίποτα δεν προμήνυε ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη. Μάλιστα. Και αυτό που είπατε, πώς νιώθετε ψυχολογικά βλέποντας αυτές τις εικόνες, μεταδίδουμε κάποια πλάνα, εν αέρια βέβαια, με την καταστροφή και τους βομβαρδισμούς. Πρέπει να σας πω ότι το νοσοκομείο που βομβαρδίστηκε βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου στη Μαριούπολη. Δηλαδή, άνοιγα το παράθυρό μου και το έβλεπα. Εμείς, η μέση εκπαιδευτική, μέχρι και την τελευταία ημέρα, τώρα τις τελευταίες 4-5 μέρες έχουμε χάσει τελείως επαφή με τους αγαπημένους μας ανθρώπους εκεί. Πρέπει να σας πω ότι δεθήκαμε πάρα πολύ. Η ουκρανική κοινωνία μας αγκάλιασε. Οι Ουκρανοί πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι ήσυχοι, εργατικοί, αγαπάνε την ειρήνη, αγαπάνε την πρόοδο και σε καμία περίπτωση δεν θέλανε τον πόλεμο. Με θλίψη καρδιάς ακούγαμε τους μαθητές μας, γιατί παρήχαμε τηλεκπαίδευση. Παρόλο που επιστρέψαμε στην Ελλάδα, μέχρι πριν 4-5 μέρες παρήχαμε τηλεκπαίδευση. Είχαμε δηλαδή καθημερινή επαφή. Τι σας έλεγαν τα παιδιά? Δεν μπορώ να σας πω, είναι ανίποτη πραγματικά η συναισθηματική μας φόρτιση να ακούμε τα παιδιά μας, να τα βλέπουμε, να προσπαθούμε να τους δώσουμε κουράγιο και να μας δίνουν και αυτά κουράγιο. Γιατί ξέρετε, τον τελευταίο καιρό ήταν ρουτίνα για αυτά. Γνωρίζανε ότι υπήρχαν αυτές οι καταστάσεις. Μάλιστα, στο σχολείο που ήμουνα, τα παιδιά εδώ και χρόνια δεν προαυλίζονταν, δηλαδή δεν βγαίναν στην αυλή για το φόβο των ελεύθερων σκοπευτών από την αυτονομιστική πλευρά. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές που έχουν εκτυλιχθεί μπροστά στον υπολογιστή μου, με τα παιδικά αυτά μάτια να με καλούν να γυρίσω πίσω. Και πρέπει να σας πω ότι διακαείς μου πόθος και ελπίδα και πεποίθηση είναι ότι θέλω να γυρίσω πίσω και να προσφέρω παρόλη την κατάσταση που θα επικρατεί από εκεί πέρα στην Ουκρανία.
Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο λέτε και δείχνει και στοιχεία του χαρακτήρα σας και σας τιμά αυτά, αυτό το συγκεκριμένο. Ωστόσο, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Στόχος να επιστρέψετε λοιπόν, η αλήθεια είναι. Σας το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να λήξει από σήμερα κιόλας αυτός ο εφιάλτης, καθώς βλέπουμε τις συνέπειες του πολέμου. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με καταστροφές σε υποδομές, αλλά και με απώλειες σε ανθρώπους, σε μικρά παιδιά. Αν επιτρέπετε, θέλω να καταθέσω κάποιες πληροφορίες που έχω και θα ήθελα όλοι οι Έλληνες τηλεθεατές να καταλάβουν, να κατανοήσουν το εξής. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, γιατί οι πληροφορίες μου είναι ακριβείς. Είναι ακριβώς από το μέτωπο του πολέμου. Ξέρετε, ένα από τα βασικά στοιχεία, μια πολύ βασική πτυχή, πάνω από το 50% ενός σύγχρονου πολέμου, είναι η προβοκάτσια, είναι η προπαγάνδα. Σας το λέω λοιπόν ευθασώς ότι για τα εκτενόμενα η ευθύνη βαραίνει στο 99% το ρωσικό στρατό. Στο χωριό του Σαρτανά εξολοθρέθηκε, έχει ισοπεδωθεί ολοσχερώς από τις ρωσικές δυνάμεις. Σε καμία περίπτωση δεν δρούν εθνικιστικά στοιχεία όπως αναφέρονται. Το σχολείο του Σαρτανά ευλήθη από εδάφους με πυράβλους γκρατ και είχαν στόχο το σχολείο. Αυτό σας λέω χαρακτηριστικά. Άνθρωποι δικοί μου σε πολυκατοικίες έχουν πληγεί. Έχουν ρίξει σε πολυκατοικίες, έχουν ρίξει σε σχολεία, έχουν ρίξει σε νοσοκομεία. Είναι έολο λοιπόν και σαφρό το επιχείρημα ότι βάλουν μόνο στρατιωτικούς στόχους. Αυτό το τεκμήριο που έθεσε ο κύριος Πούτιν περί γενοκτονίας συμβαίνει από την αντίστροφη πλευρά. Γίνεται μια προσπάθεια γενοκτονίας του ουκρανικού λαού. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μίχο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες. Και να σας δούμε να επιστρέψετε. Καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.